20 χρόνια που έχουμε εδώ στην χώρα σας. Εντάξει, μου λέει, μόνο που προλάβει την στρανά. Μου δόθηκε ευκαιρία να μάθω πολλά πράγματα. Δεν είναι στον νόμο, αλλά δεν κατάφερα να μάθω τη γλώσσα σας και να επικοινωνήσω. Τον Ρωσπιά, τον Ρωσπιά, Κατάλαβα όμως ότι ο Στογιάννα αυτά που είπε πριν είχαν μια συγκίνηση. Με ρευδράξει τα πέντε κάρτε στη μια, επειδή τα άλλαξε. Γιατί ζήσαμε πολύ όμορφα. Τσούστου να θέλεις ότι είσαι μια κοντά στο Domain Design. Και συνεχίζω να μοιράζομαι μαζί σας. Η φωτογράφη στα σπουδαίνει σε βάστηκε ο Domain Design. Το πρώτο που θα μου επιτρέψει να κάνω είναι να βγάλω τη γραβάτα. Πρώτο που θα μου επιτρέψει να κάνω είναι να μάθω βρίσκεται. Γιατί δεν βλέπω να έχετε κι εσείς. Γουστό να νομίζω ότι δεν είναι βρίσκεται. Έτσι, να νιώθουμε πιο άνετα μαζί. Κάλεστε, τσούστομαι πολύ ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μύρο. Είστε που μιλάω τον Μύρο. Για την πρόσκληση αυτή. Αυτό που κάνατε. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να καλούν κάποιον να μιλήσει σε νέους ανθρώπους. Νόμο κουραζάμε στο να κάνετε, μια κουβέντα που μπορεί να είναι άλλη χώρα. Τον θεωρούν και αυτό νέο. Νέο. Και θα τσίτω μέσα στο τσιμουτσίτω το μάτι. Προφανώς εκπέμπω κάποιο τρόπο επικοινωνίας. Μια μου και ας ειδώσουμε με την κοντάκτ. Και αυτό θα ήθελα σήμερα να σας μεταφέρω να σας μεταφέρω όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς. Ξεκίνησα πάρα πολύ Η πρώτη μου εμπειρία με επιχειρήσεις ήταν στα 5 μου χρόνια. Θα έλεγε κανείς 5 χρονών τι επιχείρηση μπορεί να κάνει. Μετά από γίνει και ποιο business μπορεί να κάνει. Δεν είχα επιχείρηση. Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό μπακάλικο σε ένα χωριό. Ναι, σίγουρα. Αλλά κανείς, τα λεφτά μου σε ένα μάλλον μπακάλικο που θέλω να σέλνουν ως την κοινωνία. Ξέρετε, από αυτά τα μπακαλικάκια που έχουν λίγο απόσχη, έχουν και ένα μάλλον που δεν έχουν πιέσει. Λίγα πόλες. Κάνω σχέδιο που είχε δώσει πολλά από τσίτσικο. Τότε είχε προχωρήσει το γάλα το συμπυκνωμένο. Το γάλα πέσε ακούσαν ότι προγράφηκε κονσεντρίνο του μιλάκου. Και όλα τα παιδάκια και σύσκη τα λεξίτσα θα βάζαμε ψωμί στη φωτιά. Σάρεχμε στη πετσέκμη τη λύκη. Αλήφαμε από πάνω σαν κρέμα αυτό το γάλα. Ειδημάζευμε ο Νόρε τον μιλιακό και το κρέμα. Αυτό ήταν το σπουδαίο γλυκό μας. Και τώρα έχει να στην πουλιά μου μπουλιά στα δικήσου. Κάθε φορά που έφερνε ένα λιγότι από αυτά τα μικρά γάλατα. Ισέκει πέτα που πέτα νόση και την κρυσόν. Βιώτα μας. Μάλκι με λεκτσά, δεν άνεσε τα σπουδάλα. Έτσι, μια μέρα που κατέβηκε στην πόλη να φέρει πράγματα για το μαγαζί. Τι κάνει την τέχνη που έχουν τώρα στην Ελλάδα. Εγώ περίμενα με αγωνία το μαγαζί να σνώσει τσάκα σε συνεργαζόμενη με κότο. Γιατί έβαζα τα πράγματα στα ράφια. Με στο κάστρα που βρέθηκε. Πάνω σκόρα μου άλυφα το ψωμί. Η Ελλάδα δεν μόνο έτσι να βάζει χιλιάδα. Έφερε λοιπόν τα πράγματα, άδειασα τα κυβότια. Τι στάζουν οι μικρισόνιτε. Έψαχνα για γάλα, αλλά γάλα δεν έβρισα. Ξαφνικά βλέπω ένα μικρό κυβωτιάκι, ζημάτο που κορδόνι. Γιατί μα κρυσόν πάρει τις βρίσκες του λούχτου. Ρώτησε τον πατέρα. Πού είναι το γάλα. Δεν είναι κόντρο. Δεν έφερε. Είναι δουλές το πρώτο πρώτο. Και έφερες κορδόνια. Είναι δουλές και βρίσκες. Έφερα κορδόνια. Είναι δουλές, δουλειά. Εδώ δεν έχουν παπούτσια. Μου βάζει μια μου λούχτου. Δεν έφερες γάλα που θα το πουλήσαμε. Τρέχει μια που δουλειά, έχει που προδοδάμε. Και αυτό θύμωσε. Τι θες να δώσω. Φύγε από εδώ. Άρα, μάχεις το πρώτο. Τι ξέρεις εσύ. Τι είναι να έχεις μίσο. Και εγώ θυμάμαι κατέβαινα μια σκάλα και μου φώναζα. Η άσυλα όλη μου τσιστίζει από ένα στόμο που ειδίκτε. Εγώ δεν ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις. Τι δεν να έχεις. Έτσι έγινε επιχειρηματικό. Είναι δικά σου άλλο business, ναι. Για να του αποδείξω ότι εγώ ήξερα. Τι μου και ας νάμω. Γι' αυτό δεν ήξερα. Αυτό δεν ξέρω. Και φυσικά έπρεπε να εργάζομαι για να μπορώ να σου δεν μπορώ να σέρνω.
όταν έφυγα από το χωριό, εκείνος που μου έδωσε μία συμβουλή. Когато тръгна да се замина по цялото, той ми даде един съвет. Αυτό έχω να σου δώσει. Това мога да ти дам. Δεν έχω χρήμα. Нямам нищо, нямам пари да ти дам. Θα βλέπεις τους ανθρώπους. Συμβαίνεις χώρατα. Και θα τους υπολογίζεις. И ще преценяваш според критерия. Критерия ти бъде това, което аз ще ти кажа. Εκεί στο χωριό μου είναι ορεινό χωριό και έχουμε μια μεγάλη χώρα. Το επανίσκο είναι με λίγο λιάμ νεκόμ. Και έχουμε μια πηγή. Είμαι μετά με την ίσκο. Λέει, αν κινήσουμε δύο βαρέλια. Από να πόνιμε δύο βαρέλια. Από την πηγή, που είναι γεμάτο με νερό. Ένα είναι πόνε σε βουλά. Και τ' άλλο άδειο. Αν δούγε πράζε. Καθώς θα κυλάνε, ποιο θα κάνει πιο πολύ φασαρία. Η δεπότσα σε ταρκάλια του δόμου, τόσο και πήγε πόλετσο σου. Εδώ το άδειο φυσικά. Κάθαν πράσμια. Ωραία. Να ξέρεις. Δεν έκανα, δεν ξέρεις. Οι άνθρωποι είναι σαν τα βαρέλια. Χώρατε σε κατού βαρέλια, κατού μπούρετε. Αυτοί που κάνουν πολύ φασαρία. Δεν έχουν νόμο σου. Μπορεί να είναι άδειο. Μόνο να σε πράσμια. Δεν έχουν τίποτα να σου δώσουν. Μια μακρύσου να τη δουλειά του. Αυτοί που είναι γεμάτοι. Τέσσερι που του σε πόβει. Δεν κάνουν φασαρία. Δεν δίνουν σου. Αλλά αυτοί μπορεί να σε ξεδιψάσουν. Δεν μπορούν να τη ουβουλιάζουν. Ήταν από τις... αυτό λέω και στα παιδιά μου. Θα κάνω ένα τσάπιο. Πιο σοφές κουβέντες που έχω σε αυτό. Να είμαι σε βέβαια που του μιλιά κατάλληλη. Γιατί στη ζωή μου συνάντησα πολλά άδεια βαρέλια. Με ζηλότητα είναι στρέφτο χρόνο πράσινη βαρέλια. Και ευτυχώς όπου... Η ζεστάστηκε... Κάθε φορά έκανα αυτή τη σύγκριση. Σε έχει πάει τα σπράδια στα στρονέμια. Αυτό είναι άδειο βαρέλια ή και μάθημα. Και σας το λέω και εσάς. Η ελληνικά σου είναι εδάς. Κάθε φορά που συναντάτε κάποιον. Σε έναν πέτρο που μια κουμπού. Κάντε αυτή τη σκέψη. Που με σε. Το ένστικτό σας. Το βάσο και η ενστίκτη σου δικάζει. Έτσι λοιπόν είχα αυτό το όπλο. Μαζί. Ας είμαι τα ορίζοντα σας μέρα. Και έκανα διάφορες δουλειές. Ή πράγμα θα δείξω λεσκά. Ήταν δύσκολα χρόνια. Μια χατρούνα η κουμπίνη. Κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Ραντράκ, σαν φοράστα μου έτσι. Και ο Μύρο μου ζήτησε να σας πω μια ιστορία. Η Μύρο που εμπεριμόνει να μην κάνω μια ιστορία. Από τον τόνζη περίοδο. Πολύ χαρακτηριστική. Νόμου χαρακτέρνη. Του τρόπου ζωής που ζούσε. Ζωνάξινα με ζυγότητα από κόρτου είμαχα τουγάλα. Είχα ένα ζευγάρι παπούτσια και είχαν τρυπήσει από κάτω. Είμαι ένα ελίτσι φουμπούφκι που το βλέπω από ντούπτσιμο εδώ. Και κάθε φορά που πάτα καμιά, Πέτρο μου λέει. Είσαι και τότε που βλέπω να στείλω ένα κάμα με πριτισνιάρωση. Αλλά τα πόδια μου ήταν μεγάλα και δεν ήταν και εύκολο να βρω παπούτσια. Στο φινικά του με βλέπω πολέμη ή με μόνο θα χρειάζεται να βλέπω λες φουμπούφκι. Κάποια μέρα κατάφερα και βρήκα σε ένα μαγαζί, ένα ζευγάρι που κάνει. Είναι ο μπούφκι που του μισθάλαχα. Πάω λοιπόν, πόσο έχει. Κόμπο του Λουτ. Μου είπε 120 δραχμές. Κάτω, εμεί το 20 δραχμές. Αλλά δεν είχα 120 δραχμές. Για αυτή άμα το. Κράτησε τα στην άκρη. Σα δρέσκει. Θα μαζέψω τα χρήματα και θα τα πάρω. Το ρίτρι σου τώρα δεν ξέρω. Εντάξει. Κάθε μέρα προσπαθούσα να μαζέψω τα χρήματα. Κάποια μέρα τα κατάφερα. Είσαι και δεν σε πήρε το πρωί που πήθασε να σε πάρε το πρωί και δεν μου σπιάθη. Πήγα, φόρεσα τα παπούτσια. Τον τίτλο, φόρε που βούφκεται. Πέταξα τα άλλα. Φόρε που βούφκεται. Και περπάταγα. Η βαριά. Νομίζοντα ότι. Μίστερ και. Είμαι στο δεν ξέρω τι. Τι σημαίνει αυτό, είναι. Στο στην πιάθη που χρειάζεται. Και ανέβαινα μια πολύ μεγάλη λεωφόρο στο κέντρο της Αθήνης. Ή σέντερα με άτομα, σε κάνει βαριά από ένα ουρίτσο, σιρόπ ουρίτσο. Σε ένα φανάρι, είναι δύσκολο που φάρ. Σταματούσαν τα λεωφορεία. Και δεν τους πήρε ρέισβοκια. Κάποιος τρέχοντας να προλάβει να μπει μέσα στο λεωφορείο. Να σε δυνατόνι στο φάρ, είναι τίτσοσι, να το στείγνε, να σε ξεραίσια, είναι ένα στέκο. Δεν ξέρω πώς ή αγριεμένο ύφος είναι. Δεν άκουγε πώς δεν έπρεπε να μην ο Ικάτσα μου μπούτμο. Ο άνθρωπος δεν αντέδρασε καθόλου. Του λέει πως δεν έγινε. Έκανε το σταυρό του. Τρικρέστησε. Ήμαρ τον Θεέ μου. Και έφυγε. Ή τι τρέμε.
Прекръсти си и си ги познатни. И аз започвам да си лъскам обувките. То ксеха са в този въздух. Забравих да казваш на фирмата. А, дакси. Добре. Парагиля ми лихо. И поръчваме. Εγώ όμως είχα ένα ταξίδι και δεν πήγα να πάρω το αυτοκίνητο αμέσως. Ας εντάξει, τράβησε το ουτίδα, και τότε δεν είναι όπως τώρα που οι αντιπροσωπείες είναι γεμάτες και πας το παίρνεις, πληρώνεις και φέρνεις. Μάλλον δεν πέσει κάποτε σιγά τη στάδια που στο τον αφήνει και σε πόλη σε αυτοκίνητο. Έπρεπε να περιμένεις πολύ καιρό. Τράβησε τώρα να τσάξεις μόνο βράδυ. Έτσι, συνήθως αυτοί που είχαν παραγγείλει πέραν τηλέφωνα και τηλέφωνα. Ήρθε. Εγώ είχε έρθει το αυτοκίνητο και εγώ δεν πήγα να το πάρω. Από εκεί στην κάθε πίσω του δέντρου. Του έκανε εντύπωση του διευθυντή. Λοιπόν, να πράγει ποιο είναι. Λέει, όταν έρθει αυτό ο κύριο να τον. Εδώ του λέει τόσο που σου να είσαι το κουβίδα. Κάποτε πήγα να πάρω το αυτοκίνητο. Τι είναι, τι είναι, το ξέρω. Είναι εδώ 20 μέρες και δεν έχετε έρθει. 20 μέρες που είναι πολύ τη βία. Ναι, δεν πειράζει. Έχει πανταξί. Δεν είσαι τότε. Τώρα είναι ένα από τούμε. Μα είναι Mercedes. Μου φάσει Mercedes. Και. Πώς και. Κάποιοι. Δεν βαριέστε. Δώσε μου να φύγω. Όχι λέει, να σας εξηγήσω. Δεν χρειάζεται, όλα αυτοκίνητα είναι το ίδιο. Όχι λέει, είναι Mercedes. Τέλος πάντων. Εντάξει, μου εξηγήσατε. Ναι, μπράβο, μπεζίχνη. Κάθισα στη θέση. Σέλμαχ. Να φύγω. Δεν σε τρέπει να έτσι. Λέει, πώς νιώθετε. Κάτι τσούστατε. Σαν τα παπούτσια δεν είναι. Ναι, ναι, σε αυτό που βούφτηκε. Και έφυγα. Και θέλω να σας πω μερικά, ότι μερικά πράγματα νηστά, δεν μετριώνται με την αξία τους. Μεσά μέρα της πολίτης που είναι στάιν. Και ο επιχειρηματίας αυτό πρέπει να το ξέρει. Οι business δεν είναι τι να το ξέρει αυτά. Έχουν συναισθηματική φόρτιση. Είμαστε emotional in ζωή. Και πρέπει να ξέρει πότε απομονώνεται από το συναισθημά του και πότε όχι. Κουγάκι να έχεις ειζουλίδα από το σώμα του, τσούστο του να ναι. Μέχρι τα 30 μου. Το μόνο 30 γουρίνικοι, κουγάκι εγώ είχε 30 γουρίνικοι. Είχα ήδη πετύχει πάρα πολλά πράγματα σαν επιχειρηματίας. Που στείλω λόγω να είσαι το businessman. Και αυτό από ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν ο τρίς που τσάιν στουτζί. Κάποια μέρα μου πούλησαν μια κυκλοπαίδη. Είναι δεν μου πουλάω μια κυκλοπαίδη. Ήταν ξενόγλωση. Είδα εσύ τα αγγλικά. Αγγλίζει. Και εγώ εργαζόμουν στο αεροδρόμιο κουβαλώντας βαλίτσες. Ας ρεβότε να ρωτήσω πού νόσε κούφορη. Βοηθούσε. Πού μάλα. Και έρχεται ένας καινούριος διευθυντής. Είδε την old director. Και μας έδιωξε όλους. Είναι η δόνησή σου. Έμεινα χωρίς δουλειά. Και ήρθανε δυσάρεστα. Και δεν είχα να πληρώνω τη δόση για τα βιβλία. Η Νιάμαχ παρή. Επιχείρηση. Και λέω. Να σας δώσω πίσω τα βιβλία γιατί δεν μπορώ να πληρώνω. Τα μοφιλτά του τι κάνουν, μα δεν μπορώ να πλάσω. Του λέω ότι μου γράφουν πνίγητε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώνω. Του λέω δεν έχω δουλειά. Στο δουλειά μου γράφουν τα. Λέει θε να δουλέψει. Είσαι βέβαια. Εντάξει. Λέει ανέβα στον έκτο όροφο. Και πιάσε δουλειά. Είσαι που ξέρω. Ανέβηκα πάνω και ακούω κάποιον που εκπαίδευε καμιά δεκαπενταριά άτομα. Λέει πρέπει να μάθετε αυτό το κείμενο απ' έξω. Τόζι τέξτ Ιησούς. Αφού το είπε, εγώ το έμαθα. Αυτό που μου κάζει, το είδα δεν μπορούσε. Πρέπει να το πείτε κιόλας. Τι τρέπει να μου κάζετε. Το είπα. Κάζω. Λέει ωραία, καλώς είσαι. Λουβρέ, μπορούσε. Έπιασα δουλειά, λέει έπιασες. Ζεπόφωνη ράβο. Λέω τι θα κάνω. Εκφώσει ράβο. Λέει θα επισκέπτεσαι στα σπίτια. Συγχώρησε που κρίσκεται. Και θα τους μιλάς για αυτήν την ειδική διαφημιστική προσφορά. Είσαι εμπόρες να φας τετσιάνο ρεκλάμνο πρεμβουζένι. Χαρίζουμε όλα αυτά τα βιβλία. Ναι, που δελάβαμε εσείς και μετά εις εκνίδι. Και θα πληρώναμε γι' αυτό. Είσαι σε πλάση που σου μισαπλάσεις να πάρει. Λέει βέβαια. Λέει, γεια σας. Συντροφέ. Ξεχάσατε κάτι. Ζεμπράβη τι είναι. Λέω, όχι αλλά ναι. Ναι, αλλά ναι.
Защо не ги взехте? Не, та колебис. Ти продаваш ли ги? Клюве. Разбира се. И не ги саш. Те са за нас. И ти каталагаме, те носите. Ние не разбрахме, никого като каза. Ето пира то прото мегало мафо. И така научих първи голям урок. От да те рокати преди на дозита. Когато искам нещо, трябва да го поискам. Не е сигурно ти ай ксерва. Не е сигурно, че другите го знаят. И каталагаме. И не разбирам. Έτσι λοιπόν άρχισα να το ζητάω. И така започна да искам. Και επειδή δεν είχα καταλάβει ότι πούλαγα. И понеже аз не бях разбрал, че продавам. Εγώ είχα πείσει τον εαυτό μου. Аз бях убедил себе си, че това, което правя, е една специална рекламно предложение. Пулях. И аз продавах. И ξαφνικά άλλαξε ζωή. И изведнъж ми се промени живота. Γιατί κάθε сира που πουλάγα, κάθε κυκλοπαίδη. Всяка една ενциклопедия, която продавах. Ήταν ένας μισθός ενός δημόσιου υπάλληλου. Беше колкото струваше колкото заплатата на един държавен чиновник. Προμήθειά μου. Толкова беше моето отпечатък. Εγώ πουλάγα 3 και 4 ενциклопедии την ημέρα. Аз продавах 3-4 ενциклопедии на ден. Και ξαφνικά δεν ήξερα τι να κάνω τα χρήματα. Изведнъж не знаех какво да правя с парите. Και στην Ελλάδα ξέρετε τι κάνουν τα χρήματα όταν έχουν πολλά. Γιατί δεν ξέρετε τι πολλά χώρα που κάτω είναι νόμο πολύ. Πάνε στα μπουζούκια. Οτίδα τα μπουζούκια. Πήγαινα στα μπουζούκια. Ή χώρα τα μπουζούκια, γεια σας. Ξανά πήγαινα στα μπουζούκια. Ή οτίδα τα νόμο τα μπουζούκια. Ξανά πήγαινα στα μπουζούκια. Νόμο πάνε οτίδα τα μπουζούκια. Γιατί μου είχα αποθυμένα. Защо да имах αγόρεζα ρούχα. Неща, които незадоволени в мен. Пула дрехи. Πάλι δεν τέλειωναν τα χρήματα. Και πάλι δεν σώσουχα παιδιά. Σε ένα χρόνο... Και σε ένα μήνα... Είχα χαλάσει... Σε ένα μήνα τα έχω χάρτσο... Πόσο... 10 διαμερίσματα. Παρή, κόμπου του 10 απαρταμέντα. Απίστευτο πόσα χρήματα είχα έτσι σκορπίσει. Ναι, просто невероятно колко пари бях хвърлил, ай така на бяха. Και ξαφνικά είπα δεν μπορεί έτσι. Δεν είναι σημαντικά δεν είναι στάδιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Νέχτη θέλω να αναπράβω. Και ξεκίνησα την πρώτη μου επιχείρηση. Και ζεπόξατε μόνο πρώτο ράβο. Τώρα, τις επιχειρήσεις. Το business. Πρέπει λίγο να έχει κανείς θράσος. Μιαχνή τρέλα είναι ο δύσμος. Γιατί δεν λέω θάρρος. Το λέω λίγο θράσος. Με κάνω σημαίνος, με κάνω μάλλον δύσμος. Καμιά φορά είμαι από άγνοια. Λέγοντα θα είναι από νεβέτιστο. Αν ήξερα δεν θα είχα κάνει αυτά που έλεγα. Από ας μέχρι, μισθάτα να μας μόνο να βράβω τα λεφτά που επειδή δεν ήξερα. Επειδή δεν ήξερα. Επειδή δεν ήξερα. Να πράγει τόμο μισθά. Που τελικά μου βγαίναν σε καλό. Που ήταν να γυρνάει να κάνει ζητήτη με δουλό. Εγώ στην Ελλάδα έχω εκδώσει του πουστό τα έργα. Που στην Γρήτσια εισδάδω με πουστό. Τούρδουεται. Είχα και τις ταινίες που χρησιμοποιούσα στην τηλεόραση, τα ντοκιμαντέρ. Του μετάλλου και του φίλου μου. Τα πρόβαλα στην τηλεόραση και... Ήταν να κοιτάω στην τηλεβίζετα, πουλάγαμε έτσι, κοντάω και κλίγητα μου. Όταν λοιπόν τέλειωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, Ήσκαν και δάγματα, διατηρούσα την επιχείρηση. Ας προλάβω και με τόσο business. Και πήγα στην έκθεση Φραγκφούρτης στο βιβλίο που είναι μεγαλύτερη η εκθέση όλων των εκθέσεων. Και βρήκα λοιπόν εκεί τότε κυκλοφορούσαν τα βιβλία του Πουστό. Ήδη του δάω να μένει την κυκλοφορία του Πουστό. Το 1975, πολλοί δεν είχαν κάνει βιβλία από εδώ. Είχε έρθει ο Πουστό στην Ελλάδα να κάνει έρευνες για τη χαμένη Ατλαντίδα. Το Γκρέτσι θα τα τρέσει σε γούγκρατα Ατλαντίδα. Έτσι αυτό το γεγονός με έκανε να πιστέψω ότι αν εκδώσω αυτά τα βιβλία θα είναι μεγάλη επιτυχία. Това σαμπίτιε μη δάδε βιάβαν και ότι μιζδάν τέζι φτύγει, ίσως είναι πολύ άγουστε. Γύρισα λοιπόν στην Ελλάδα, είχα το προσπέκτους. Είμαχ προσπέκτητε. Στα γαλλικά το βιβλίο. Σκέφτηκα ότι μέχρι που μπορώ να βρω το βιβλίο θα ήταν ένα γαλλικό βιβλιοπωλείο που υπήρχε στην Αθήνα. Και ήταν δεν έχω μόνο να το δώσω το βιβλίο, θα ένα φρέσκι πιζάνιτσι το πάρει. Γιατί το πήρα. Τι το πήρα. Εγώ τότε δεν ήξερα
ότι αυτός που εκδίδει το βιβλίο δεν είναι απαραίτητα και αυτός που έχει τα δικαιώματα για το βιβλίο. Είναι η άγνοια που σας έλεγε. Αυτά είναι το νεβέλιστο του νεσνάνια του Βατικάνου. Έτσι βλέπω Φλαμαριόν, τον εγκότη. Τόζι κόρτη δεν φρέσκει την κνίγα, Φλαμαριόν. Λέω, θα πάω στο Παρίσι. Να ξεκινήσω στο Παρίσι. Να διαπραγματευτώ να πάρω τα δικαιώματα για το εγγραφικό το ΕΔΑΟ. Πήγαινε σου πήρε την γυναίκα σε δεσμένο να προλάβει την Κρήτη. Δεν είχα ιδέα που να πάω. Α κάνω την έκθεση μου, κύριε. Αλλά στην έκθεση τη Φραγκούρτη είχα γνωρίσει έναν Έλληνα που δούλευε σαν ένα εκδοτικό οίκο. Ουδάξει με τάση εδώ από Φραγκούρτ, κάτι που ήταν στην Κρήτη, κότε ρεμπό τη Κρήτη. Και είχα το τηλέφωνο. Και είχα το τηλέφωνο για τηλεφώνο. Το παίρνω τηλέφωνο του λέω έρχομαι Παρίσι. Αν είχε κάτι μου, τρίτο από Παρίσι. Τι να κάνει. Πώ σου πέρασε. Λέω έτσι και έτσι. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το βγάλω στα γενικά. Ένα κνίδι στην Ιδάνη Μαγκλέτσκι. Λέει ποιο το έχει. Κόινο τώρα. Φραμαριόν. Φραμαριόν. Εντάξει. Δουλεύω. Πάω. Του δίνω το βιβλίο. Μα μου λέει δεν είναι ο Φραμαριόν. Βγάζω ότι θα είναι Φραμαριόν. Λέει ποιο έχει τα δικαιώματα. Δεν είναι ο Πρελάτο. Λέει στην Αμερική. Ντάβιν Τέι. Πρελάτο γίνω από Αμερική. Άμα. Και πού θα πάω τώρα Αμερική. Μιλήσω ότι είσαι από Αμερική. Λέει δεν πειράζει. Μια μου τσένη. Ο φίλο μου. Εκδότης, ο προϊστάμενός του. Μόνο το κρυάτρο κόητο εισδάτρε της Τιμόνας. Ξέρει τον διευθυντή των το δικαιωμάτων της Ντάμπρε. Να τάζει φίρνο Αμερικάνσκη για τον προβάκι. Να το πάρει στο τηλέφωνο και θα το πάρει στο τηλέφωνο. Ή το τηλεφώνο, όχι που είσαι τον προβάκι. Περίμενα, ήρθε ο Γάλλος. Ή τσάκα, χάζει το τηλέφωνο σου, ήθελα. Λέει, α, είναι φίλος μου. Α, το είναι κρυάτρο μόνο, η κάθε. Παρακαλώ, έχω εδώ τον μεγαλύτερο Έλληνα εκδότη. Του πιθανόν, του μένε να δουλεύει για την ρίτσικη ζητάτο. Εγώ δεν είχα εκδώσει ούτε ένα φίλο. Ας μην κάνεις, ζητά μου ήταν να εγκρινίσει. Είναι φίλο. Τώρα μου έπρεπε άτομο. Και θέλει αυτό το βιβλίο. Είσαι και τάζει φίλο. Εντάξει του λέει. Πριν το εγκάτω το βρέ. Του στέλνω τα συμβόλαια υπογεγραμμένα. Πράσιτο μου που πίσω την τόπο είναι. Έχουμε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Ναι, εγώ με πιστάρι το Λουπίρτσι. Ωραία. Γυρίζω αυτή. Λες, μου στην Σλοβάκια. Το βιβλίο αυτό όμως το ήταν πραγματικά μεγάλη εκδοτική εκεί στην Αθήνα. Η Ταρτάρτα Σμίλης ήταν της Σουμίστρια του Μουλιάμου την Καρά, σε πίτια. Και το έχουν ζητήσει τον αντιπρόσωπο. Θα το δώσουμε σε εσένα που είσαι προς πέντε χρόνια. Συνομπλέει του Τάσμι, κάμα το δεν ανατέλεγε προβάτε. Λέω, αλλά εγώ όμως ξέρω να το πουλάω. Τα ουμπάτσε αφ' να το πουδάω. Λέει τι εννοείς, λέω έχω πολύ τάση. Ας καθόλου να ρωτάτε και το προδαβάτσι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτό. Και το προδαβάτσι, μόνοι προδαβάτσι. Λέει θα στείλω πίσω γράμμα ότι κάνανε λάθος από τη διεύθυνση. Ας πίσω εις πράγμα πράγμα ενώ πισμό που πριν είχαμε προβάτσι και έλεξε να πράγει η γρέσκα. Και βλέπω δύο φωτογραφίες που είχε τα δυο του παιδιά πάνω στο γραφείο. Δε στην κοιλιά, δεν έχουμε το μπιουρό, δεν έχουμε το τσάκι. Λέω είναι γη σου. Κάνουμε τα συνολέτερη σου. Ναι, ναι. Ναι. Λέω αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι αυτός. Έτσι έχω ξεκινήσει, αυτά έχω κάνει. Ας αυτόζει. Και ας απόψουν σιγά φάση. Έχω μια ευκαιρία στη ζωή. Είμαι ένα σάγκο ζωή. Και βρίσκεται κάποιο. Η συνομήνω νιάκουη που μου τη σταματά. Κόη του με στήρε. Χωρίς λόγο. Δες πριτσίνα. Επειδή δεν με ξέρει, δεν ξέρεις τι μπορώ να κάνω. Είναι μέσα, είναι σνά και φόβο του στήμι. Θα ήθελες ένα από τα παιδιά σου να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Μη ρίσκω ότι είναι ακούν φόκη του στάδες να λέει αυτά που γίνει. Και έφυγε. Η συγκρίμη. Φαίνεται αυτό τον μέσα. Την άλλη μέρα με πήρε πίσω. Οι Αμερικάνοι ζητάνε 12.000 σειρές να πουλήσεις από αυτό το βιβλίο. Οι Αμερικάνοι στήσκε το προδοδέσεις. Στο συμβόλαιο, το είδες. Βαράει χίλιοι να προδοδέσεις που τα εγώ θα πουλήσω πάνω από 100.000. Τι βιβλιάνε ή το πρόβουρα και που αφήσει. Λέει, είσαι στο ελός. Άσο τώρα πω έτσι 100.000. Τι σιγούρ. Λέω, δεν είμαι. Και έλα να δεις τι κάνω. Η Ελλάδα δεν είσαι πω πράγμα. Ήρθε στις 200.000 μας έστειλαν οι Αμερικάνοι γράμμα και μας είπαν σας ευχαριστούμε, δεν θέλουμε άλλα δικαιώματα.
Από αυτό το έργο. Κάτω από το 200,000 Αμερικάνците εισπράττηκαν ένα πισμό και κάναμε ότι ние не искаме повече да ни плащате за права. Τελικά πουλήσαμε 340,000 βιβλία. И в крайна сметка продадохме 340,000 от тази серия книги. Σας έλεγα για το είμαι διευθυντής του Οργανισμού Επιμορφωτικών Σχέσεων και Ερευνών. Ελλάδα. Аз съм директор на Института по образователни контакти и изследвания на Гърция. Αυτό δεν λέει τίποτα. Това нищо не говори, нищо не значи. Ήταν ένας τίτλος για να μπαίνουμε στα σπίτια, να μιλάμε βιβλία. Това беше една табелка, която казваме, представахме се, за да може да влизаме в къщите да подаваме книги. Ποιος ξέρει τι φαντάστηκαν οι άνθρωποι. Кой знае хора да ги представили. Организация. Επιμορφωτικών сχέσεων. Образователни връзки. Ερευνών. И изследвания. Και κάποια στιγμή περνάω μία, δύο, τρεις γραμματείς. Μιλάω προς ένα, βτόρα, τρέτα σεκρετάρκα. Και με δέχεται ο διευθυντής. Είμαι Φον Κόζερ. Φον Μέλιγκος. Τι θέλετε. Και τι είσαι. Λέω, τα ντοκιμαντέρ του Κουστός. Είσαι φιλμίτε, ντοκιμαντάλι του Κουστό. Και γιατί σε μένα. Ιδωστό πριμένε. Πού να πάω, δεν ήξερα. Για δεν σου το έπαιρνε. Не знаех къде е към това. Мой сиде, фун, козе. Те ще това миляха на фон. Яво! Яво! И преграмзе. Подписа. Фернан, да, документа. Взимам документалните филми. Ке, тази да се снила. И да не укреца. Дали ти ги перитваш на му тази дошли? Не, нямаше начин да ми ги дадат по друг начин. Тетя είχα πάρα πολλά στη ζωή. Είμαι много такива неща в живота си. Και έχω καταλάβει ότι αν κάτι θέλεις πολύ δυνατά, че ако много силно искаш нещо, τότε ανατρέπεις συμπαντικούς κανόνες. Тогава ти променяш вселенски закони. Κάνεις τις φύσεις να λειτουργήσουν μαζί. И κάνεις природните сили да действат заедно. Φέρνεις τους ανθρώπους στη γραμμή τη δική σου. И докараш хората в твоята посока. Ένα πράγμα χρειάζεται μόνο. Едно нещо само е нужно. Να си αποφασισμένο. Да си решен. Εγώ ήμουν αποφασισμένο. Аз бях решен. Κάποια στιγμή. Ξέρω, πρέπει να σας πω, έπαιζα ποδόσφαιρο. Σε един момент, τελικά, τогава играех футбол. Και ήμουν σε καλή ομάδα. Και играх от добър отбор. Χτύπησε. И падна, раних се, контузих се. Είχα ρίξει χιαστόν, συνδέσμον, менискус, ποδικό στο γόνατο. Менискус, различни други връзки в кръка. Γύρισε όλο το πόδι. Цели крак се беше обърнал. Και εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο αυτό να αποκαταστήσει. Това не беше лесно да се възстанови. Έκανα εγχείρηση. Направих операция. Λέω καθηγητής, είπαμε, αλλά казвам и преподавателя, съжалявам. Не мога да пола практи. Съжалявам, обаче не мога да направя много неща. Ти едно ли ще забора, кажа пола практи? Не мога да направя. Лей, дай да ксампекси пали. Ти няма да играеш в футбол. Повече. Па ако ти не агапуш, Марис. Да, аз обичам. На пехниви по... Това беше един... Една игра, където аз се чувствах, реализирах се. Те за ако си на лихия. Искаш ли да чуеш истината? Σε λίγα χρόνια θα έχεις μπαστούνι. Σε μια κουβλή τη συμπέρασε με μπαστούνι. Πράγματι, εφημεράσει 8 μήνες από την εγχείρηση. Μιαχα μήνες 8 μέσες. Το πόδι μου είναι φρισμένο, πονάω, μαζεύει υγρό, είμαι με πατερίσεις. Τέψω βρέτρι με πάντες. Η ψυχολογική μου κατάσταση. Πολύ κάτω. Το σωστηριάνιο βέσαι νόμου ζλέ. Και ξαφνικά με παίρνει ένας φίλος μου λέει εχθές παρακολούθησε ένα σεμινάριο καταπληκτικό. Λέω τι, έχει να κάνει με πωλήσεις. Όχι, δεν έχει να κάνει με πωλήσεις. Λέω δεν με ενδιαφέρει. Λέει σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Λέω καλά. Τι ήταν αυτό. Λέει όταν βρεθούμε θα σου πω. Δεν βρεθήκα. Μια μέρα πάλι μου λέει
Θυμάσαι που σου είπα για ένα σεμινάριο, με πήρε στο τηλέφωνο. Λέω, μου είπε, αλλά δεν μου είπες τι. Αύριο να πάω στο Αμερικάνικο Κολέγιο για να παρακολουθείς μια διάλεξη. Αν σ' αρέσει, συνεχίζεις. Δεν σ' αρέσει, σηκώνεις και φεύγεις. Λέω, τι είναι αυτό. Λέει, δεν σου λέω, για να πας. Ευτυχώς που δεν μου. Πήγα, αλλά δεν πήγα τις 3 η ώρα που άρχισε η διάλεξη, πήγα τις 4. Αλλά 300 άνθρωποι σε ένα αμφιθέατρο, μέχρι να βρω θέση να κάτσω με τις πατερίτσες, άλλους πάτησα, άλλους έσπρωξα. Μέχρι που τον εμένα μοιάζει που δεν στέλνω στις πατερίτσες, ήταν μια που γυμνασμούτα, δεν είναι γυμνασμούτα, ξένα. Και ξαφνικά λέει ο παρουσιαστής. Δεν σου κάνω να το προλάβει. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να τρέχετε και πότε ήσκετε. Να γίνετε, να αποκτήσετε. Να στάνετε, να του πείτε. Σηκώνω το χέρι. Δίγαμε κάτι. Λέει ορίστε. Εγώ θέλω να παίξω μπάλα, μπορώ. Πάσε στο ριγά αφού μου, γέλαγε ο κόσμος. Βλέπω ένα μαντράκαλο να θέλει. Δεν ζήτησα χρήματα να παίξω μπάλα. Μπορείς, γιατί δεν μπορείς. Μόλις, δεν είμαι μόλις. Λέω, είμαι κουτσός. Το αυτό σαν κουτς. Λέει, εκγενετής. Τε κάτσε σε βουλίο. Λέω, όχι, χτύπησα. Και του ζήξε. Δεν μπορώ πια. Είναι μόνο έτσι. Λέει, εντάξει. Δεν το βρέμε. Τι εντάξει. Κρυφό το βρέμε. Λέει, μάθε τον τρόπο να κάνεις καλά το πόδι σου. Νοουτσινά, και να παίξεις μπάλα. Το μόνο που θύμωσα. Ας είναι εδώ. Θύμωσα γιατί αισθανόμουν ότι δεν με καταλάβει. Τι λέει αυτό. Εδώ γιατροί, επιστήμονες. Και είχαν σηκώσει τα χέρια και αυτό μου λέει: κάνε ένα σεμινάριο και θα πάμε. Τι ήθελα να φύγω. Αλλά σκέφτηκα τον κόσμο που είχα ταλαιπωρήσει. Λέω: ας πόση ώρα θα τελειώσει όπου να. Και πριν τελειώσει, λέει τη μαγική λέξη. Λέει, εάν δεν μείνετε ευχαριστημένοι από αυτό το σεμινάριο, αφού θα το έχετε παρακολουθήσει, σας δίνουμε εγγύηση, πάρτε τα χρήματά σας πίσω. Όπα. Απατεώνας δεν είναι. Οι απατεώνες δεν δίνουν εγγύηση. Λέω, το δίνετε γραπτό σε αυτό. Βέβαια. Λέω, εγώ θα γραφτώ. Του γάβα άρχισε να πείσω. Ήταν πολλά χρήματα το. Του γάβα το έστωρεσε νόμπτωρη. Σε 22 μέρες ξαναμπήκα στο γήπεδο. Είστε 22 μία, αν σας με τεράγια. Δεν πήγα να παίξω μπάλα, αλλά την πρώτη και όλες εβδομάδα στέγνω στο πόδι μου, έπαψα να πονάω, άρχισα να γυμνάζομαι, άρχισα να τρέχω. Σε να πόψω, βέβαια νιάμαχ τέξουστη, να πόψω να σου πράγω κρυκέμι, δεχόδια, σε παρατήτσο. Έπαιζα μέχρι πριν από 3 χρόνια. Είχε πριν τριμουλίνη, γράει φούμπο. Βέβαια, όχι επαγγελματικά. Ναι, ρατήσω, το κέφι μου. Να τα κάνω, το πόστι. Και σταμάτησα γιατί ένας μικρός μου βάλε μια τρικλοποδία. Με πέταξε κάτω. Μη πουλώζει κράκ, πάνω να δω. Και ένας άλλος που φωνάζει. Γιατί ντρουκ μπήκτησε. Σιγά βρε τον παππού. Τσάκι ρε, μη μάμε η διάλο του. Ποιο παππού. Και κοιτάζω και ο μόνος που είχε άσπρα μαλλιά ήμουν εγώ. Η γέρα και η λίστερη εσμπέρι που συνδιαχάς. Τουλάχιστον παιδιά μου ήταν όλοι. Ξέχει μόνο και το μικρό του τσά. Και δεν μ' άρεσε γιατί με πρόσεχαν. Η λεμή χαρέσα, δεν τον τρούπο, με ζωστό, δεν νημάμαχα σε σμέρα. Δεν έπαιζαν στα ίσα μαζί. Με λιάχτε μου στόνες πια. Με φύλακα. Με γράχτε μου στόνες πια. Πάντα είπα. Είσαι κάτω, άιδε. Παίξε τα άδεια σου. Άιδε, γράχτε τη σιδία. Και σταμάτησα. Αλλά πήρα 15 κιλά. Ουράξει με πολλά τεχνά και γράμμα. Και τώρα πρέπει να βρω κάποιου να πάω να αρχίσω πάλι. Και σιγά τρένα μέρα να πούμε πώ θα πάει η γράμμα. Δύσκολο, αλλά κάτι θα πει. Τρώω, δούμε μέσα σε μέρα. Έτσι ήμουν τόσο ενθουσιασμένο με αυτή τη μέθοδο. Ενθουσιαζόμενο με αυτή τη μέθοδο.
που στο επόμενο σεμινάριο, έξι μήνες μετά, επήγα 12 άτομα που είχα πληρώσει εγώ για αυτούς τα χρήματα, που είχαν προβλήματα, κατά τη γνώμη μου θα τους έκανε καλό, και είχα πείσει και άλλους 11 φίλους μου και είχα πληρώσει για να το παρακολουθήσω. Убедил 11 още мои приятели, които решиха и те да посетят семинара. Από τους 12 που εγώ είχα πληρώσει τα λεφτά, οι 6 έφυγαν μετά από 2 ώρες. На които аз бях платил семинара, шестимата си тръгнаха още в началото. И κατάλαβα ότι οι άνθρωποι. Тогава разбрах, че хората. Μόνοι τους αποφασίζουν. Сами решават. Αν θέλουν να βελτιώσουν τη ζωή τους ή όχι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι για κάποιον άλλο. Μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα κάποιου να θέλει να κάνει κάτι. Αλλά αν ο ίδιος δεν θέλει, έτσι χρησιμοποίησα αυτή τη μέθοδο στα πρώτα χρόνια στη δουλειά μου, στη ζωή μου, στην οικογένειά μου με συγκλονιστικά αποτελέσματα. Και ο παρουσιαστής μου λέει κάποια στιγμή αφού τα λες, τα ξέρεις, με βοηθάς γιατί δεν έρχεσαι στην Αμερική να εκπαιδευτείς, να διδάσκεις αυτή τη μέθοδο. Να το ομπούτσουμε там и да δημιουργήσουμε την ανασταλμία. Λέω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω επιχειρήσεις, έχω τόσα άλλα πράγματα, δεν έχω χρόνο. Σε βοηθάω γιατί πιστεύω ότι βοηθάει τους ανθρώπους. Είμαι много μισό να πράγμα, но ότι помага, защото мисля, че този метод помага на хората. Η γυναίκα μου λέει, εγώ θα ήθελα. Και έτσι αποφασίσαμε και πήγαμε, να εκπαιδευτεί εκείνη. Και οτιδήποτε δεν θα πάει ομπούτσουμε τιά. Αλλά αφού ήμουνα και εγώ εκεί, παρακολούθησα και εγώ τα μαθήματα. Και κάνα κάποια τεστ. Και βγάλαμε ένα. Από όλους όσους ήμασταν. Δύο μέρες πριν αρχίσει το σεμινάριο, με τηλέφωνα από τη Νέα Υόρκη, λέει, πάνω, ми казват, Пано, няма да дойда, казва. Ти? Какво? Дъ да. Няма да дойда. Και ти да гинь ме то семинарио, ако ме мазепс та хримата тон антропо. Какво ще е семинарио? Та е 800 евро. Ще бъде 800 човека, хората си платили. Кандо е си и е пестъпси та хрима. Иди му да дойди ти, иди ми пари по врат. 800 човека. Дъ ни ме бе. Не сме 10. Λέει, δεν πειράζει. Ε, νύχτα. Εντάξει. Είχαμε μια έδρα. Είχαμε τώρα ένα κατέδρα. Και άρχισα να τους μιλάω πίσω από την έδρα. Ή άζα, ναι, πώς να μην μπορώ. Κάτω από την έδρα. Πώς, κατέδρα και πολλά. Φωνή άκουγα, αλλά δεν έβλεπα. Τσούχα γλάς, να βρίσκεται γρήγορα. Μετά από μισή ώρα. Σε πολύ τσάς. Η αίθουσα έχει αδειάσει. Залата се беше изпразнила. А от тези палиус, и опи парагонутусан, то ни ксера на стаб. Старите си, парагонутусан палиус. Тези, които идваха, бяха ги чували всички тези неща. Гяти ме снекринан ме кино. Защото ме сравняваха с преподавателя. Και кино си тази нас епагерматиас. Да, беше един професионалист. Его типа. А аз нищо. Για τους καινούργιους όμως δεν υπήρχε πρόβλημα. За новите обаче, εσύ, σιγά σιγά, проблем. И полека лека κατάφερα και успях, αυτή η δουλειά έγινε το μισό κομμάτι της ζωής μου. И тази това нещо стана половината от моя живот. Και δεν την είδα ποτέ σαν δουλειά. И никога не го видях като работа. Την είδα σαν υποχρέωση. Видях като задължение προς τους ανθρώπους. Към χώρата. Για να μπορούν με έναν απλό τρόπο να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις του νου και του μυαλού τους και να αλλάζουν τη ζωή του κοινωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχω εκπαιδεύσει πάνω από 60.000 άτομα. Οι τέσσερις χρόνια, όλοι έχουν εκπαιδεύσει 60.000
χώρα. Βουλγαρία, Βουλγαρία, Γκέρτσια, Κύπρο. Τελευταία δύο χρόνια, Αντρία, Τουρκία. Τουρκία. Και έχω παντού φίλους. Είδα, σε άκουγε είναι πριάτη. Ανθρώπους οι οποίοι όταν με βλέπουν πραγματικά, νιώθω ότι χαίρονται για αυτό. Και σε ράδο. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να σας πω. Τελικά, αυτό το τσάς, τώρα που λες που στη ζωή του ανθρώπου πρέπει να έχει και ένα πνευματικό χαρακτήρα. Είμαι η εντύνη του χώμενη. Αλλιώς δεν είναι ελεμέντ. Είναι και λέω σπέχα. Έχω γνωρίσει πολλούς με πάρα πολλά χρήματα. Ζαποζνάμε πολλά χώρα, σε σημαίνει πολύ. Και μια τσέπη κάτω. Η συγκρίνηση και από τζόπου πολλές στις χάπτσες. Έχω γνωρίσει πολλούς διάσημους. Μόγω εισβέστη χώρα. Αλλά φοβούνται τον ίσιο τους. Που είτε σε στιγμό του τσιάκτες. Αν πετύχετε, ακουσπέρα, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ τρόπο, μαζί με τα οικονομικά ζάνησης, να συμβαδίζει μια ισορροπία ζάνησης, στη ζωή. Και η ισορροπία σημαίνει αυτό που θα κάνεις, να σου δίνει ενέργεια, να μην σου παίρνει. Ανέλα τη ζήμη. Συνήθως οι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά τους το πρωί ράβοντα, σούτρι, και γυρίζουν το μεσημέρι και είναι κατάκοπτοι. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι αντέχουν μέχρι τα 30, αντέχουν μέχρι τα 40, το 30, το 40, το 40, στα 50 πάνε και δεν πάνε. Όταν στάω από 50 έτσι στα 60 έχουν σίγουρα ανάγκη από επισκευή. Να συνεισέρει, μην είναι έτσι σίγουρο να είναι νούσδα. Αν καθνίζουν κάποιο έπρεπε. Το τρεμό, θα κουκούσε ότι μόνο μισή να κουκούσε ή κάτι. Ή διάφορε άλλε. Σαντεύσουν, δεν μπορούν να εξουδετερώσουν το στρες. Ναι, μόνο να νοουτραλιζήσουν το στρες. Και όλη η ενέργεια του φεύγει. Η τσάλα την ενέργεια σου τίβα. Τίβα τάμ. Η δουλειά σα πρέπει να σα δίνει ενέργεια, όχι να σα φέρει. Δεν είναι ενέργεια. Ναι, δεν είναι. Επιχειρηματία ευτυχώ. Businessman αγαπάει τη δουλειά. Ζωσκάστε, ο πίτσο να μου φτάσει. Πολλοί επιχειρηματίε θα του λένε δεν πάνε διακοπέ. Μόνο businessman είναι ότι. Γιατί του λένε καλύτερα στην επιχείρηση. Ζωσκάστε, εσύ και κάνε το που κάνει με σφόρτε ράμπε. Δουλεύουν πολύ περισσότερε ώρε από του άλλου ανθρώπου. Ράμπε, μόνο πολύ του συμβαίνουν του τέτοιου. Δεν του το επιβάλλει κανένα. Αυτή του αρέσει. Είναι ένα λόγο του. Χαρέσει. Φέρνει λοιπόν ενέργεια. Ζήνω ενέργεια. Αλλά υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι. Είναι ένα τρίτο κομμάτι. Λέγεται αρμονία. Το έτσι κάνετε χαρμόνια. Και η αρμονία είναι να παίρνεις χαρά. Χαρμόνια είναι χαρά, ράδος. Να γελάς, να το ευχαριστεί και να το ψυχήσω. Να σε ράδο του σάπτη. Εξομαλύνει όλες τις δυσκολίες. Η τσά ουρανομεσιάβα είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αν ασχοληθείτε με επιχειρήσεις. Μαζί με την επιτυχία, ζάμε σε θα πρέπει να έχετε και τους άλλους δύο παράγοντες. Δηλαδή, δηλαδή να έχετε ενέργεια πάντα και να γεράτε, να ευχαριστήσετε. Αυτό που σας δώσει και μακροζωία και δύναμη και ικανοποίηση, αλλά πάνω απ' όλα θα σας κάνει αγαπητούς σε όλους όσους συνεργάζεστε. Χώρα να μπαίνετε ομπίτσο με τσίσκητε και το πιέσει σε τόνους. Κατάλαβα ένα πράγμα. Ευτυχώς δεν είναι μέθοδος σύμβαση. Εδώ να έχει το ζωστάστη με το ότι το πνευματικό επίπεδο και το χώμα του λίγο σχεδιάζει τα αποτελέσματα που απλά εκτελούνται στο φυσικό επίπεδο. Το εκτήρα ρεζουλτάτε που σε σκούσουν να φυζίξουν λίγο. Έτσι, όλη η δουλειά που χρειάζεται κάποιος να κάνει είναι και κάτι ξέρω τα ράμματα για το τράγω και πρέπει να πάρει ο Θεέγου Ιωούν. Και ο εγκέφαλος με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει. Η μόση του Θεέγου ήταν ευρωιάτη που είμαι. Όσοι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια διάλεξη που θα έχουμε μετά στο εργαστήριο θα σας πω πολύ σπουδές. Πώς μόνος μου προσυλείτε ένα μεσέδο για το σύνολο μέσα στην Ουκρανία. Είναι σε θέση. Κάθε πρόγραμμα, κάθε σκέψη που μπαίνει
има способността всеки един мислител да я изпълни. Ако се намира в този момент ползата на подходящата чистота, има способността да я реализира. И квантовата физика, квантовата физика е да се ексегиси е да се обяснение за всичките тези неща, които хората са правили сега в живота си. Квантовата физика миламе за една квантовата физика, кено. Говорим за една празнота. Квантовата физика не е кено. Един ваше. Не си си якоти. Но това всъщност не е празнота. И не са една лена. Това е едно съзнателно състояние. Ще ми вени кой. Представете си една банкова сметка, която ни има. Тя не е нервоз. Значи все пак съществува. Ако една ми вени кой организма, ми ги сте стипа. Да го да кажеш ми анализ. Не можеш да направиш нищо. Не можеш да изтегнеш пари. Значи ти не правиш нищо. Кажеш обаче мия скепси. Обаче. Мия скепси не кататеси. Има ти една мисъл. Тази мисъл, тя е една вноска в тази сметка. Тя е една апотенза, апотателя на Сибири. За един резултат, който би искал да се случи. То си явяли се и по-шоръпни, ако е мидър? На по-частично, по-ядно ниво, на ниво на частица. За щастие да добрах се сметка на сила. От и то пневматико е мидър, но... Че духовното ниво σχεδιάζει τα αποτελέσματα που απλά εκτελούνται στο φυσικό επίπεδο. Προεκτήρα ρεζουλτάτε που το σε σούρσον με φυσικό επίπεδο. Έτσι, όλη η δουλειά που χρειάζεται κάποιος να κάνει είναι στη σκέψη. Και έτσι, όλη η δουλειά που χρειάζεται κάποιος να κάνει είναι στη σκέψη. Και έτσι, όλη η Και ο εγκέφαλος με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει, όσοι θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια διάλεξη που θα έχουμε μετά στο εργαστήριο, θα σας πω πολύ σπουδές πληροφορίες. Προσθέτε ένα μπεσέδο κάτω σήμερα μέσα στο κράτος να δεν είναι. Σε θέση. Κάθε πρόγραμμα, κάθε σκέψη που μπαίνει, είμα способността. Εάν είναι στην κατάλληλη συχνότητα να την υλοποιήσει σε αποτέλεσμα. Ако се намира в този момент мозъка на подходящата частота, има способността да я реализира. Η κβαντική φυσική квантовата физика έδωσε τις εξηγήσεις σε όλα αυτά που έκανε μέχρι τώρα έκανε στη ζωή. Τέζι νεφτά, които χώρατε σε πράγματι σε καθηγότητα σας. Στην κβαντική φυσική μιλάμε για ένα κενό. Говорим за една празнота. Πραγματικότητα όμως δεν είναι κενό. Είναι συνειδησιακό. Но това всъщност не е резултат. Είναι σαν να λέμε. Това е едно съзнателно състояние. Ποιος είναι μηδενικός. Представете си една банкова сметка, която е... Και άρα ανενεργός. Значи все пак съществува. Από έναν мηδενικό λογαριασμό δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις μια ανάγκη. Δεν μπορείς να κάνεις νίσκο. Δεν μπορείς να στέγεις. Επομένως δεν παράγεις έργο. Значи ты не правишь нίσκο. Κάνεις όμως μια σκέψη. Οπότε. Μια σκέψη είναι κατάθεση σε αυτόν τον λογαριασμό. Τάζει μίσω τια ένα βνόσκο από τάζει σμέκ. Για ένα αποτέλεσμα που θα θέλεις να συμβεί. Σε δίνει ρεζουλτάν κόι του μίσω να συσούτσι. Το σχεδιάζεσαι υπό σωματιδιακό επίπεδο. Να πω-τσαστίσου, πω-τιάδρο νομιμό, να νομιμό να τσαστίσου. Διότι η σκέψη είναι ενέργεια. Ιστότου μίσω τα ενέργεια. Και επομένως έχεις δημιουργήσει ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Τι σε σαντάω един кълъп енергия. О Платонас, отан елеге и идеи си не прагмата. Когато казваше, че идеите са предмети, имаше това предвид. Оти скепси са си енергия. Че мислите ви са енергия. Και κάθε φορά που έχετε μια συγκροτημένη μορφή σκέψης, ένα πρόγραμμα για οτιδήποτε. Ένα μίσο που για το οργανιζήραμε. Αυτό πιάνει ένα χώρο στο συμπαντικό. Тази мисъл взема едно пространство в енергийното поле. Ето си, по-н, катетесес така, ти си направил един блок. О енгефалос метатрепи... Ти си заложил тази програма. И мозъкът превръща тази мисъл се неврики енергия в енергия. Την μεταφέρει στους νευρώνες και στα δίκτυα τα νευρωτικά. Με τη σειρά του, μέσα από την πολυπλοκότητά του, σου βρίσκει τρόπους πώς αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί σαν ανάληψη σε φυσικό επίπεδο. Να σε ρεαλιζήρει και το ένα получаване на пари, получаване от тази сметка, изтегнено от тази сметка. Και μόλις αυτό γίνει, и когато стане това, ο λογαριασμός ξανά είναι πια μηδενικός. Περιμένει την επόμενη κατάσταση. Πάει και νούλευα. Чака следващия влог.
Αν καταλάβετε αυτό το μηχανισμό, αν αναπαράγετε τον μηχανισμό να βάσετε μίσθη, η ζωή σας θα γεμίσει από πραγματικότητα. Θα αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, την πραγματικότητά σας. Ή δεν έχετε να κάνετε παρά να βάζετε την σκέψη και την ιδέα και ο εγκέφαλος να την υλοποιεί σε πράξη μέσα από τους τρόπους που θα σας βρει. Να σας πω ένα λάθος που κάνει άλλο. Συνήθως ζητούν και τον τρόπο πώς να υλοποιηθεί μια σκέψη σε αποτέλεσμα. Ο τρόπος που μπορεί να έχετε σκεφτεί εσείς όμως είναι με τη λόγική σας ή με τις γνώσεις που έχετε που είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με το σημαντικό πεδίο πληροφοριών που απευθύνεται ο νους σας. Άρα, εάν σχεδιάζετε τα πράγματα στη ζωή σας με βάση το παγόπουλο που είναι έξω από το νερό, που είναι αυτό που φαίνεται, που είναι η συνείδησή σας, και δεν τα σχεδιάζετε με το παγόπουλο ολόκληρο, που είναι και αυτό που είναι έξω από το νερό, αλλά και αυτό που είναι μέσα από το νερό και που είναι τεράστιο, πολύ περισσότερο, κινδυνεύετε να χρησιμοποιείτε ένα πολύ μικρό μέρος από τις δυνατότητες που έχει ο μυαλός. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν, θα έλεγε κανείς, ένα εργαλείο σκέψης, που είναι μια γνώση, ένας τρόπος, είναι σε θέση να σου δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα και δεν έχει να κάνει με ξυπνάδα ή με οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσα να σας λέω ώρες πολλά πράγματα, αλλά καταλαβαίνω ότι πιθανόν να έχετε και εσείς ερωτήσεις να κάνετε. Θα φυλάξω για το τέλος μόλις κάτι δείχνει πώς το σύμπαν λειτουργεί σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους που έχουν. Αν έχετε ερωτήσεις, θα ήμουν ευτυχής να απαντήσω. Така, искам да благодаря на нашия лектор. И сега е време за въпроси. Някой има ли въпроси? Коя най-голямата грешка, която е допускал в живота си? Много грешки, не само една. Αλλά κατάλαβα εκ των υστέρων ότι αυτά ήταν λάθη για να με οδηγήσω σε ένα εξελικτικό βήμα. Πιο σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω πολύ βαθιά μέσα μου ότι τίποτα από όσα συμβαίνουν δεν είναι εναντίον. Κάποτε ενθουσιασμένος από την μέθοδο και όλο τον κόσμο αυτό που χώθησαν στα μαθήματα, είχα ένα κτήμα και το έχω ακόμη, έχω ένα κτήμα στην Κεφαλονιά, μια κοιλάδα ολόκληρη, μεγάλο κτήμα. Όπου φέτος ο Στογιάννη θα φέρει και ένα πούλμαν πατριώτες σας να μείνουν εκεί. Και ήθελα να το κάνω ένα παγκόσμιο κέντρο αποτοξίνωσης πνευματικής και σωματικής και όλα αυτά. Ένα retreat center. Και τότε είχα το Yuri Geller. Θυμάστε το Yuri Geller που είχε στα κουτάλια. Έχω υποσχεθεί να το φέρω κάποτε εδώ στην είναι μια μορφή ανθρώπου. Είμαστε πολύ φίλοι. Το 1992 λοιπόν τον είχα στην Αθήνα σε ένα συνέδριο που κάναμε
και του έδειξα το κτήμα. Προφελήν, και του είπα την ιδέα. Κρέσκο ότι πρέπει να βγάλει, τώρα στο περιοριστικό να μου βρει την εκκλησία. Ωραία, να το βάλει μπροστά του. Πόσα χρειάζεται. Και που μου κάνει Google, τότε ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ, τότε όμως, το 1992. Κόμμα που μπορεί να χρειάζεται αυτά. Α, εντάξει, εύκολο. Μου κάνει ότι θα τα δώσει. Όχι, κόμμα που μπορεί. Αλλά θα βρεθούν τα χρήματα. Και τι είναι στις μέρες. Με πείθει ένας φίλος μου ότι αν αγοράζαμε ένα καράβι στη γραμμή Ιταλία-Ελλάδα από πριν της Πάτρα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το πετσέρι είναι 1 μιλιόν το μήνα. Και εγώ συνδέω το νούμερο και λέω να, το σύμπαν μου δώσε την πληροφορία και αγοράζω το καράβι. Και χάνω σε 2 χρόνια 300 εκατομμύρια. Εις 2 μέσα, 2 χρόνια, θα κουβείς 300 μιλιόν. Τα οποία δεν τα έκανα. Τα οποία έπρεπε να δουλέψω για να τα κερδίσω. Τρέωσε να ρωτώ το κερδίσω. Αλλιώς έχανα το σπίτι μου, το κτήμα, την περιουσία. Και για τα επόμενα 4 χρόνια, πραγματικά, έτρεξα όσο δεν μπορεί να φανταστεί. Толкова много заложи, толкова много работи. Ексепнироса. Не може да си ги представи. Плати ги. Ке есоса тъм периусия. Спасих си състоянието. Ала му мине икънотита на дипласиасо тъм апогоси. Но ми стана способността да удвоявам своята продуктивност. Ке тоте си ни утопииса мия мера. Разбрах един ден, оти ан иха дулепси, што на кано то кедро, правейки да направя, να ήταν τα 300 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο ευρώ που χρειαζόταν, το είχα ήδη βγάλει. Αν δεν στέγει, σαν τη σκάρα το 1 μιλό μου ντάμουν. Πήρα ένα μάθημα. Σας το μεταφέρω. Όταν έχετε κάτι στο μυαλό σας, μην πάτε ποτέ με πλάγιο τρόπο. Δεν δέχετε λίγο δεν το δεύτερο, που κατεχόμεν πατ διρέκτο. Πηγαίνετε στο στόχο. Αυτό θέλετε, αυτό δεν μπορεί να φανταστείτε τι καταπληκτική, απίθανη, σπουδαία, σημαντική ιδέα μπορεί να κατεβάσει ο νου σας επειδή τον κατευθύνετε. Άρα, όχι έμεσους τρόπους, κατευθείαν εκεί. Αυτό ήταν ένα λάθος, τώρα δεν το λέω λάθος. И това беше една грешка, която сега не я наричам грешка. Да се спомня с Кадия Бог. Ще ви кажа обаче още нещо. Ехме това ми е економики криси с Тинела. Да дойдем. Да тала боти охронност. Да разбирам, че времето е много така малко. Да спомня на вца. Да видях един въпрос. Ще ви кажа само. Не е род. А. Здравейте, казвам за Полина от Стартъп София. Искам да ви попитам, коя е най-голямата страст в живота ви, нещо, което най-много ви вдъхновява и как то ви помага да правите по-успешен бизнес? То пафос в живота му е икогения. Моята най-голяма страст и най-силното ми желание и връзката е моето семейство. Тимата дека таа ќе катафери, а не ќе немаше да постигне. Ја синхронистики и сидрофо. Една прекрасна сопруга. И саксија, којато е равностојна. Тоа подени не до канитери а по мене. И сега не е тоа може да каже подобро од мене. Ми допис. Не да ја кажеш, тоа е синумот на бабиле. А тоа се зошто питаме, каде може да се. Και 4 παιδιά που νιώθω πολύ περήφανος και που νομίζω ότι αυτό είναι όλο αυτό που με οδηγεί. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν μπορούν τα πράγματα να πηγαίνουν από εδώ καλά και από εδώ να μην πηγαίνουν καλά. Δεν πρέπει να υπάρχει ισορροπία στην ζωή σας. Αυτό ήταν το πάθος. Και συνεχίζει να μένει. Θα πέσει. Και η πίστη βαθιά μου ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος
για πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνει τώρα. За много повече неща от тези, които правя. Γι' αυτό και σας μεταφέρω μια πληροφορία πολύ σπουδαία. Затова искам да ви дам само една информация. Περσινό συνέδριο γενετιστών που έγινε στο Μέξικο. Πρόσεξα ότι τα παιδιά που γεννιούνται τώρα έχουν και τρίτη έλικα στο DNA. Είμαστε η τρίτα σπιράλα, δεν είναι само αυτό δείχνει ότι αρχίζουν πια να ανεβάζει το ανθρώπινο γένος, ανεβάζει ενεργειακές τροφές вид започва да повишава енергията си. Για να είναι στη θέση να ανταποκριθεί σε ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης πολύ πιο γρήγορος από αυτούς που έχει ζήσει μέχρι τώρα. Αυτή η κρίση που αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο, δείχνει πως το παλιό μοντέλο αρχίζει να φεύγει και έρχεται ένα νέο μοντέλο που ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί πολύ καλύτερα και περισσότερο τις ψυχικές του δυνατότητες και δυνάμεις και δεν θα εστιάζεται μόνο στη διαχείριση ενός φυσικού κόσμου. Σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό που έλεγε ο Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν έλεγε δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα που δημιουργούνται στο ίδιο επίπεδο που δημιουργήθηκε. На същото ниво, на което са създадени. Πρέπει να φύγεις από αυτό το επίπεδο για να δώσεις μια διαφορετική και εναλλακτική δυνατότητα στο μυαλό σου να δει τα πράγματα αλλιώς. Ума ти да види нещата от друга гледна точка. Εμείς στη Μέδρο Σίλβα το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Και τελειώνοντας, λέγοντας σαν παράδειγμα. Ένας παππούς. Ако може един въпрос от тази моя на Лукиос. Окей. На мас пити на ерот и метатаса с протопадът. Предполагам, че ви идват много идеи как избирате и кога да започнете да работите. И последното си се е много лесно да е. После се хоризите на тяна космиста. Με το συνέστημά, с моето чувство и интуиция. Ποτέ με τη λογική. Никога с логика. Η λογική είναι πολύ περιορισμένη δυνατότητα. Για να ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η λογική είναι αυτά που ξέρεις εσύ. Η διέστησή σου είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, παντού. Η διέστησή σου είναι το ίντερνετ σου. Η σύνδεση που έχεις του νου σου με τις πληροφορίες, με το συμπατικό πεδίο πληροφοριών. Η λογική σου είναι ο δικός σου σκληρός δίσκος στον εγκέφαλό σου και μόνο. Άρα έχεις μεγάλη δυσκολία να δεις τα πράγματα μόνο με το δικό σου κομμάτι. Εμπιστεύομαι πάρα πολλές φορές στη γυναίκα μου, τις αποφάσεις πια που παίρνω. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο διαστητικά πράγματα. Και μην γελάτε σε αυτό, γιατί είναι και πιο δημιουργικές. Αυτό το τέσσερι πω τώρα στη νατούρη. Ας ήθελα να το πω κάτι μέχρι πρακτικά. Ακού είμαι ιδέα, η μητρά πιο μάλλον 100.000. Бихте ли инвестирали, ако ви хареса идеята? Ето мя идея. Тя е много хубава, че това хиляди с целите на климатологическата идея. Γιατί όχι. Защо не? Ан идея е некали, ако идеята е клик и ми натага, ми штракне, защо не? Значи съм малко да си поговорим. Σε αυτό το που περνάμε αυτό το διάστημα, την οικονομική κρίση, αυτό το μέσο, την κρίση, επειδή
μια οικονομική κρίση και και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Δηλαδή μπορεί πολλές υγιείς επιχειρήσεις να βρεθούν στη δίνη αυτή, να μπορέσουν να τα αποφύγουν. Εγώ έχω εκδοτικούς οίκους, έχω ξενοδοχειακά συγκροτήματα, έχω εταιρείες με διάφορα προϊόντα και πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν όλη αυτή τη δυσκολία. Έτσι έκανα αυτή την αναζήτηση. Τι θα μπορούσε σαν ιδέα να μου φέρει το σύμπαν να αναπτυχθεί ένα σωσίβιο, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλο τον κόσμο που συνεργάζεται. Και τελικά έγινε. Ήρθε μια ευκαιρία που θεωρώ πιο σπουδαίες που έχουν παρουσιαστεί, τουλάχιστον σε μένα, τα τελευταία 15 χρόνια. Και κάποια στιγμή είπα στο Γιάννη, μπορούμε να την παρουσιάσουμε και στην Βουλγαρία. Και είστε, νομίζω, το πιο κατάλληλο κοινό να την ακούσει. Και εμείς είστε от най-подходящата публика да чуете. Όχι τώρα. Ναι, σιγά. Τι ώρα, πότε, αύριο, πότε. Αύριο. Ούτε. Ούτε след неговата лекция, който иска. Добре, нека да благодарим. Да сας ακούσετε, ма пишете.